Ναι, κοιτάξτε, για αρκετό διάστημα ήταν σαφές ότι η θέση του Τζόνσον είναι επισφαλής. Και τα πρώτα σαφή σημάδια αυτής της δυσκολίας που είχε άρχισαν να φαίνονται από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο, το λεγόμενο Party Gate, δηλαδή το σκάνδαλο σχετικά με τα πάρτι που οργανώνονταν στην 10 Downing Street την περίοδο που υπήρχε lockdown στην Αγγλία. Η διαφορά του από τους εργατικούς στις δημοσκοπήσεις από τον περασμένο Δεκέμβριο άρχισε για πρώτη φορά να γίνεται αρνητική. Δηλαδή οι εργατικοί πέρασαν μπροστά σχεδόν 2 χρόνια μετά τις εκλογές που κέρδισε ο Τζόνσον το 19, για πρώτη φορά τότε. Πρόσφατα τον Ιούνιο έγινε επίσης μέσα στην κοινοβουλευτική του ομάδα η πρώτη ανοιχτή αμφισβήτησή του, τέθηκε θέμα ηγεσίας. Κέρδισε ο ίδιος την πλειοψηφία, αλλά με μικρή διαφορά, κοντά στο 60%. Όμως 40% των βουλευτών του αμφισβήτησαν την ηγεσία του. Και έκτοτε είναι λαβωμένος πρωθυπουργός. Και σήμερα είχαμε, και χθες μάλλον και σήμερα, είχαμε τις εξελίξεις που γνωρίζουμε, δηλαδή την ανακοίνωση της παραίτησής του. Αυτή όμως η ταχύτητα των εξελίξεων, δηλαδή σε διάστημα λιγότερο από 20 ημέρες. Στην ουσία να χάσει όλη την κοινοβουλευτική του ομάδα, προφανώς και τους μεγάλους παίκτες στο εσωτερικό των Τόρις. Ναι. Πώς τελικά πρέπει να την αποκωδικοποιήσουμε? Ήταν one man show και απέτυχε και του φορτώνονται οι ευθύνες? Είναι κάτι συνολικότερο, κρύβεται κάτι βαθύτερο? Ακούω και απόψη στην Ελλάδα, τα θέτω όλα μαζί για να απαντήσετε, ότι φεύγοντας ο Τζόνσον ξανανοίγει ο δρόμος ακόμη και για να ξαναδιαβαστεί η ιστορία του Brexit. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, όπως πολύ σωστά το θέτεται η κυρία Σακίνη. Είναι αφενός, υπάρχει βέβαια η ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού και των περί αυτών στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, οι οποίοι είναι αρκετές δεκάδες άνθρωποι, έτσι, για τα πάρτι που έκαναν, για το γεγονός ότι δεν πρόσεχαν αρκετά στο επικοινωνιακό επίπεδο, ώστε να φαίνεται η εικόνα του Πρωθυπουργού ως ενός επαγγελματία πολιτικού, ο οποίος προσέχει τους θεσμούς και σέβεται τους θεσμούς και προσέχει τις συμβάσεις. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά βεβαίως, όπως λέτε πολύ σωστά, αυτό δεν είναι το καθοριστικό. Κατά τη γνώμη μου, ο Τζόνσον έπαιξε έναν ιστορικό ρόλο, ο οποίος είχε ημερομηνία ρήξης, και αυτός ήταν να εκπροσωπήσει τους εθνικιστές συντηρητικούς του κόμματός του, που ήθελαν ένα καθαρό Brexit από το 2016 στην πραγματικότητα, και να αρθρώσει έναν λόγο ήμι λαϊκιστικό. Δεν είμαι 100% σίγουρος ότι είναι αμιγός λαϊκιστής ο Τζόνσον, αλλά τουλάχιστον ένα ήμι λαϊκιστικό πολιτικό λόγο, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει την δεύτερη απειλή για το βρετανικό κατεστημένο, που ήταν αυτή που έθετε ο αντίπαλός του Τζέρεμι Κόρμπιν, ο πιο ριζοσπαστικός αρχηγός του εργατικού κόμματος στην μεταπολεμική περίοδο, ο οποίος έχασε από τον Τζόνσον στις εκλογές του 19. Όταν επιτέλεσε αυτό τον ιστορικό ρόλο ο Τζόνσον, βεβαίως μετά εμφανίστηκε η πανδημία του κορονοϊού και αυτή τον κράτησε για ένα διάστημα στην εξουσία, από εκεί και πέρα το συντηρητικό κόμμα άρχισε να γυρεύει τρόπους για να μπορέσει να απαλλαγεί από αυτόν. Και τα σκάνδαλα που προκάλεσε ο ίδιος και οι περί αυτών, τα οποία σε άλλες περιπτώσεις είναι σημαντικά, σε άλλες περιπτώσεις είναι ο λιγότερο σημαντικά, δημιούργησαν μια αρνητική εικόνα που έδωσε την αφορμή για να μπορέσει να απαλλαγεί το κόμμα από τον ίδιο. Οπότε υπάρχουν πράγματι πολύ βαθύτερες αιτίες και πρέπει να το δει κανείς σε ένα ιστορικό βάθος για να καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία τις τελευταίες ημέρες. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καζαμία, με την απόλυτη γνώση αλλά και εμπειρία που διαθέτετε, υπενήσεστε ότι ουσιαστικά στο κοινωνικό σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου συντελείται κάτι βαθύτερο που ενδεχομένως διαπερνά οριζόντια και τους συντηρητικούς και τους εργατικούς, ή δεν είναι έτσι? Νομίζω ότι είναι έτσι. Είναι πολλά αυτά που συντελούνται στην, αν θέλετε, βαθιά δομή της βρετανικής κοινωνίας και του βρετανικού πολιτικού συστήματος. Ζω στην Αγγλία εδώ και 36 χρόνια. Δηλαδή ήρθα όταν ήταν κοντά στο τέλος της η πρωθυπουργός Μάργαρετ Θάτσερ. Νομίζω ότι ποτέ δεν έχω δει τον αγγλικό δημόσιο, τον βρετανικό δημόσιο βίο να έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο γενικής κατάπτωσης αξιών.
εκλογών την πολιτική ελίτ να βρίσκεται στα χέρια τόσο μικρού βεληνεκούς και ανάξιων πολιτικών και τον δημόσιο διάλογο να αποπροσανατολίζεται τόσο πολύ από τα ουσιαστικά θέματα. Κατά τη γνώμη μου, για παράδειγμα, ο Τζόνσον θα έπρεπε να είχε φύγει από καιρό, διότι ήταν πρωθυπουργός την περίοδο που η Αγγλία υπέστη τεράστιους θανάτους από την πανδημία του κορονοϊού. Η Αγγλία έχει υποστεί μέχρι σήμερα 181.000 θανάτους τα τελευταία 2 χρόνια και λίγο λόγω της πανδημίας. Αυτοί είναι περισσότεροι νεκροί από αυτούς που υπέστη η χώρα την περίοδο των μεγάλων βομβαρδισμών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, στα πρώτα 2 χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αγγλία έχασε περίπου τους ίδιους ανθρώπους, αλλά βεβαίως πολεμούσε για έναν πολύ σοβαρό σκοπό. Τώρα αυτοί χάθηκαν λόγω αναποτελεσματικότητας του κράτους, λόγω πολύ κακών αποφάσεων του Τζόνσον του ιδίου. Εκείνος, αν θυμάστε καλά, ήταν αυτός που είπε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ανοσία της Αγγέλης με σκοπό να εκμεταλλευτεί λίγο τις πρώτες εβδομάδες, ούτως ώστε η βρετανική οικονομία να κερδίσει ένα μικρό πλεονέκτημα σε σχέση με, με τους ανταγωνιστές της στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά είναι εγκληματικά σφάλματα. Γι' αυτά όμως δεν υπέστη καμία πολιτική ζημιά. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ενδεικτικό του αποπροσανατολισμού που υπάρχει στη βρετανική πολιτική ζωή. Mm. Οπότε νομίζω ότι, για να επανέλθω στην ερώτησή σας, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπάρχει μια διάβρωση στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Τζόνσον άρθρωνε και εξέφραζε, νομίζω, αυτή τη διάβρωση, αλλά όχι μόνος του. Με όλη την ομάδα που τον ανέδειξε και που κυβέρνησε μαζί του. Και τώρα νομίζω υπάρχουν προσπάθειες διορθωτικές, αλλά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Νομίζω ότι αυτές οι διορθωτικές προσπάθειες είναι διακοσμητικές. Δεν αντιμετωπίζουν την ουσία των προβλημάτων, που νομίζω θα συνεχίσει να υπάρχει και με τον διάδοχο του Τζόνσον, ο οποίος θα είναι βέβαια μέσα από το Συντηρητικό Κόμμα και ξέρουμε λίγο πολύ τους πιθανούς υποψηφίους. Τίθεται θέμα να ξανατεθεί στη δημόσια συζήτηση το θέμα της αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου με μια νέα ηγεσία στην πλευρά των συντηρητικών και με τη νέα ηγεσία των εργατικών, ή θεωρείτε ότι αυτό, με βάση και τη θεσμική κουλτούρα και την αντίληψη του εκλογικού σώματος, έχει κλείσει ως κεφάλαιο? Ναι, κοιτάξτε, πάντα τίθεται θέμα να ξανασκεφτεί η Βρετανία τη σχέση της και τη θέση της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ξεχνάμε ότι η Βρετανία είναι η μόνη χώρα που, όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1973, έκανε δημοψήφισμα για να μείνει. Mm-hmm. Αφού μπήκε, η Νορβηγία έχει κάνει δημοψηφίσματα, αλλά προτού γίνει επίσημο μέλος. Πρώτον, και από το 1975 που είχε γίνει εκείνο το δημοψήφισμα μέχρι το 2016 που έγινε το δημοψήφισμα του Brexit, η θέση της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν διαρκώς καυτό ζήτημα. Συμπιεζόταν και τίθονταν στο περιθώριο κατά καιρούς, αλλά ποτέ δεν είχε φύγει από το επίκεντρο του πολιτικού βίου. Νομίζω ότι σήμερα πάλι η Βρετανία αντιμετωπίζει το ίδιο δίλημα, αλλά από την άλλη μεριά. Δηλαδή, διαρκώς θα υπάρχουν οι λεγόμενοι υποστηρικτές της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα εκμεταλλεύονται κάθε πολιτική ευκαιρία για να θέσουν ξανά στην ατζέντα το θέμα της επιστροφής της Βρετανίας στην οργάνωση αυτή. Τώρα, αν θα γίνει αυτό αμέσως μετά την διαδοχή του Τζόνσον, η αλήθεια είναι ότι αμφιβάλλω και θα σας πω γιατί. Ο Τζόνσον στις εκλογές του 2019 του Δεκεμβρίου που κέρδισε έφερε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία απαρτίζεται κατά συντηρητική πλειοψηφία εκ μέρους των συντηρητικών από οπαδούς του Brexit. Οπότε δεν υπάρχει δυνατό λόμπι συντηρητικών που να θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνουν ξανά εκλογές, να αλλάξει σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Συντηρητικού Κόμματος και τότε μπορεί να τεθεί αυτό το θέμα. Οπότε δεν νομίζω άμεσα ότι τίθεται, αλλά μακροχρόνια θα παραμένει διαρκώς ένα πολύ καυτό ζήτημα. Να το θέσω με μια μεγαλύτερη γεωπολιτική ματιά, γιατί ζούμε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, ανακατατάξεων και παγκόσμιας χάσης αυτή τη στιγμή. Με δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, κοιτάζοντας προς τον Ινδοκινεζικό δρόμο, έχουν περισφίξει πάλι τον ευρωπαϊκό χώρο, είναι σαφές αυτό. Δεν περνάει από το μυαλό σας ότι θα ήθελε ενδεχομένως τον καλύτερο σύμμαχο στον ευρωπαϊκό χώρο, που αναμφίβολα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, να τον ξανασπρώξει μέσα στο
στο μαγαζί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είναι και ο τοποτηρητής αυτού που πια έχει περισφίξει? Απολύτως, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι από το 1950, δηλαδή από τη διακήρυξη του σχεδίου Σούμαν στις 9 Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης δηλαδή, τότε που ιδρύθηκε η πρώτη κοινότητα άνθρακα και σιδήρου, υποστηρίζει την ένταξη της Βρετανίας σε αυτή την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η Αμερικάνικη πολιτική δεν άλλαξε στιγμή από το 1950. Μπορώ να σας πω ότι με βάση τα αρχεία, τα ιστορικά που έχω εξετάσει κατά καιρούς, ότι η πρώτη αίτηση της Βρετανίας να μπει στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, στις Ευρωπαϊκές κοινότητες τότε το 1961, που την άσκησε βέτο ενάντια σε αυτήν ο Ντεγκόλ, και η δεύτερη το 1967, καθώς και η τρίτη που πέτυχε το 1971, όλες αυτές ωθήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο βασικός πολιτικός λόγος μέσα στη Βρετανία για να γίνουν αυτές οι αιτήσεις και η δικαιολόγησή τους απέναντι στο ευρωσκεπτικιστικό τμήμα του εκλογικού σώματος από τους τότε πρωθυπουργούς Μακμίλαν, Βίλσον και Έντουαρντ Χιθ έγινε εν μέρη σε βάση του επιχειρήματος που αναφέρεται. Δηλαδή ότι οι μεγάλοι σύμμαχοί μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού μας θέλουν να είμαστε μέσα για να είμαστε πιο ισχυροί. Οπότε αυτό θα υπάρχει πάντα, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, κύριε Καζαμία, για να επιστρέψω σε αυτό που λέτε, ότι πια μιλάμε σε ένα άλλο πεδίο όσον αφορά τη Βρετανική κοινωνία, αλλά και σε ένα άλλο πεδίο όσον αφορά το πολιτικό της προσωπικό. Αυτό που σήμερα ορίζουμε ως ίσως την πιο σοβαρή κρίση στη πλειοψηφία των συντηρητικών, αφορά μόνο τους συντηρητικούς ή αφορά και τους εργατικούς με έναν τρόπο? Ναι, έχετε δίκιο. Αφορά και τους εργατικούς βεβαίως. Το Εργατικό Κόμμα βρίσκεται και αυτό σε κρίση. Η κρίση των εργατικών όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει σχέση τόσο με το θέμα της παραμονής ή αποχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθεται με τη μορφή μιας οξίας διαμάχης ανάμεσα στην κεντροαριστερά που τώρα ηγεμονεύει το κόμμα υπό την προεδρία του Κιρ Στάρμερ, η οποία έχει μεγάλο πρόβλημα κινητοποίησης των οπαδών της βάσης του Εργατικού Κόμματος και ανάμεσα στους οπαδούς του, Τζέρεμι Κόρμπιν, την αριστερά του κόμματος δηλαδή, η οποία έχει όλο ένα και πιο μεγάλη δυσπιστία απέναντι στην ηγεσία. Ένα θέμα από τα πολλά θέματα που τους χωρίζουν είναι και η τακτική απέναντι την σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δεν είναι το μόνο. Έχετε όμως απόλυτο δίκιο ότι και η εργατική είναι ένα διχασμένο κόμμα. Αυτή τη στιγμή, επειδή βρίσκονται μπροστά στις δημοσκοπήσεις και επειδή η κρίση των συντηρητικών έχει ξεσπάσει, είναι προσωρινά ενωμένη. Τους ενώνει πιθανόν η προοπτική μιας μελλοντικής νίκης της εκλογής. Αλλά η ενότητα αυτή είναι πολύ επισφαλής και πλασματική. Αισθάνεστε ότι και μέσα από την κοινωνία ενδεχομένως να αναδύεται κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε, αν θυμάμαι καλά, κοντά 1-1,5 χρόνο μπροστά για εκλογική διαδικασία. Μπορεί να διατρέξει οριζόντια, θέλω να πω, η κοινωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπετε πια να αναζητά αλλού λύσεις? Κοιτάξτε, η κοινωνία στην Βρετανία στην παρούσα συγκυρία βρίσκεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα του στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή, τη μεγάλη αύξηση των τιμών. Αυτά μοιάζουν πάρα πολύ με τα δικά μας προβλήματα στην Ελλάδα. Γι' αυτό γελώ. Αρθρώνονται κάποιος, ναι, ακριβώς, αλλά αρθρώνονται κάπως διαφορετικά. Προβλέπεται ότι ο πληθωρισμός εδώ θα φτάσει στο 11% φέτος. Η επίπτωση που θα έχει και οι μετρήσεις των στατιστικών υπηρεσιών στη Βρετανία είναι πολύ χρήσιμες από αυτή την άποψη. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχουμε τέτοιες καλές μετρήσεις. Δείχνουν ότι θα περάσει περίπου ένα 10-12% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας μέχρι το τέλος του χρόνου, λόγω της αύξησης των τιμών γενικώς και ειδικώς της αύξησης των τιμών στον τομέα της ενέργειας, πετρέλαιο, ηλεκτρισμός κτλ. Αυτό θα δημιουργήσει μια κοινωνική κρίση με πιθανές εκρηκτικές διαστάσεις για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη διετία, τριετία, δηλαδή μέχρι τον ορίζοντα των επόμενων εκλογών. Το τι αποτελέσματα στο πολιτικό επίπεδο θα προκύψουν από αυτή την κοινωνική έκρηξη, η οποία είναι καθαρά ταξική, δεν μπορούν να προβλεφθούν αυτή τη στιγμή, όμως είμαι σίγουρος ότι θα εκδηλωθούν. Το πρώτο τελευταίο μου ερώτημα είναι,
μετά από αυτό το στραπάτσο και το προσωπικό, η αλήθεια του είναι πρωτοφανές σε σχέση με άλλες παρελθούσες κρίσεις άλλων Βρετανών πρωθυπουργών στο εσωτερικό τους, το Συντηρητικό Κόμμα ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να ανταπεξέλθει και να πάει με το πέρας της τετραετίας ή ενδέχεται να έχουμε πρόωρες εκλογές? Ναι, ενδέχεται να είναι και τα δύο. Δηλαδή να έχουμε σχετικά πρόωρες εκλογές, αλλά να μην φτάσουμε στην Αγγλία, είναι πενταετία, να μην φτάσουμε... Σωστά, έχετε δίκιο, το διορθώνω. Έχετε δίκιο, ναι. Παρακαλώ. Αλλά μπορεί να φτάσουμε στον τέταρτο, τον πέμπτο χρόνο, δηλαδή κάποια στιγμή. Οι πρωθυπουργοί εδώ διατηρούν το πλεονέκτημα της έκπληξης συνήθως, και αυτό θα πρέπει να αναμένεται. Πρέπει να σας πω όμως ότι οι συντηρητικοί έχουν τεράστια κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 19. Τη διαφημίζουν μάλιστα οι οπαδοί του Τζόνσον ως τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που είχαν από την τρίτη εκλογική νίκη της Θάτσερ το 87. Οπότε είναι σημαντική. Δεν τίθεται δηλαδή θέμα ανταρσίας μιας μικρής ομάδας των συντηρητικών, η οποία θα φέρει το κόμμα, θα σύρει το κόμμα σε εκλογές. Αυτό δεν αναμένεται. Βεβαίως, πολλά θα εξαρτηθούν από τον καινούριο αρχηγό του κόμματος και τον τύπο της ηγεσίας που θα επιβάλλει στα επόμενα δύο χρόνια που θα απομείνουν μέχρι να αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά να κηρύξει εκλογές. Αυτός είναι ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Όλη η προσοχή τώρα έχει στραφεί στο θέμα της διαδοχής στην Αγγλία. Η πρόβλεψή μου είναι ότι τα ονόματα των υποψηφίων δεν παρουσιάζουν κανένα σοβαρό ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν βλέπω σημαντικό εναλλακτικό ηγέτη να προκύπτει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, όσοι γνωρίζουμε ιστορία, ξέρουμε ότι έχουν εμφανιστεί προσωπικότητες οι οποίες ήταν άγνωστες στην αρχή και πάνω στη διαδικασία ανέπτυξαν απροσδόκητες ηγετικές ικανότητες. Αυτό δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Mm. Απ' την άλλη, όμως, δεν το βλέπω ως πιθανότητα. Οπότε, πιστεύω πως θα έχουμε έναν αργό μαρασμό, αν θέλετε, της συντηρητικής διακυβέρνησης μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι εδώ, γιατί είναι σημαντικό. Πάρα πολλά εξαρτώνται από την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και η αξιωματική αντιπολίτευση στην Βρετανία, υπό την ηγεσία του πολύ αδύναμου και διόλου χαρισματικού Keir Starmer, δεν εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία σοβαρά. Για παράδειγμα, δεν έχει ζητήσει εκλογές τώρα. Περιμένει, έχει υιοθετήσει την τακτική του όριμου φρούτου, περιμένει να φανεί στα μάτια του κόσμου ότι οι συντηρητικοί έχουν τεράστια κρίση και να εισπράξει σιγά σιγά, μονάδα μονάδα, ας πούμε, την δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος από αυτό. Αυτή δεν είναι σοβαρή ηγεσία. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή οι εργατικοί να έχουν μια δυναμική αντιπολίτευση, να είναι πραγματικά ενωμένοι, να θέτουν προγραμματικές εναλλακτικές λύσεις. Το μόνο που λένε είναι ότι εμάς η ηγεσία μας θα είναι πιο ηθική και θα έχει μεγαλύτερη ακεραιότητα. Αν και ο ίδιος ο Keir Starmer διερευνάται τώρα για πιθανή συμμετοχή του και αυτό σε πάρτι την εποχή που υπήρχε το lockdown. Δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει αυτή. Όμως είναι ανεπαρκής αυτή η αντιπολίτευση και φοβάμαι ότι αυτό θα βοηθήσει τους συντηρητικούς μακροχρόνια να κρατηθούν στην εξουσία άλλα δύο χρόνια ή όσο μένει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Τώρα θέλω να σας κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καζαμία, με αφορμή όμως αυτό που περιγράψατε και το ακτινογραφήσατε έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο, αυτό που γίνεται στο εσωτερικό της ίδιας κοινωνίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματος, που λίγος πολύ στον ευρωπαϊκό χώρο, με τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές, παρόλα αυτά ομοιάζει. Τι θέλω να πω? Ο κόσμος από τη μία έχει εκρηκτικά προβλήματα στην καθημερινότητά του και κυρίως στην τσέπη του, και από την άλλη φαίνεται πλειοψηφικά να διαπιστώνει ότι το πολιτικό σύστημα στον ευρωπαϊκό χώρο είναι αναντίστοιχο των περιστάσεων, πόλο δε που είμαστε και σε μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Μπορεί να φτάσουμε στα όρια κοινωνικών εκρήξεων, οι οποίες δεν θα μπορούν να απορροφηθούν με ένα δημιουργικό τρόπο εξαιτίας αντιστοιχίας του πολιτικού συστήματος? Νομίζω ναι. Αυτό που θέτεται είναι η καρδιά του πολιτικού προβλήματος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική η επισήμανση που κάνετε και θα ήθελα όσοι μας ακούν να το λάβουν υπόψη τους αυτό. Βεβαίως υπάρχουν πάντοτε και ειδικά στην παρούσα συγκυρία υπάρχουν πολύ πιθανές
προοπτικές μιας κοινωνικής έκρηξης. Το τι χαρακτήρα θα πάρει αυτή η έκρηξη, πόσο οργανωμένη θα είναι, πόσο αυθόρμητη θα είναι, από τι θα τροφοδοτηθεί, είναι δύσκολο να το ξέρουμε. Επιστρέφω όμως το θέμα της φτώχειας. Νομίζω ότι αυτό είναι, ας πούμε, να χρησιμοποιήσω, να κάνω έναν παραλληλισμό και με την Ελλάδα. Κοίταζα πρόσφατα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, αυτά για τα οποία δεν μιλάνε τα κανάλια όταν έχουν αποτελέσματα από έρευνες κοινής γνώμης. Αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ σοβαρά για την οικονομία. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αρθρώσει ένα αφήγημα φοβερής επιτυχίας στην οικονομία. Στο Αμερικανικό Κογκρέσο ο Πρωθυπουργός μιλούσε για μια δυναμική οικονομία, λέει, που έχει αφήσει στο παρελθόν τις παθογένειες δεκαετιών. Και οδεύουμε σε μια κατάσταση στασιμοπληθωρισμού, η οποία θα πλήξει μεγάλα στρώματα της κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτή η αδιαφορία των πολιτικών ελίτ απέναντι στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου είναι πολύ ανησυχητική. Ο κόσμος την καταλαβαίνει, απλώς δεν έχει τη δυνατότητα να την αρθρώσει πιο καλά, επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν τον βοηθάνε να το κάνει. Ο ίδιος ο κόσμος στο οργανωτικό επίπεδο είναι πολύ πιο αδύναμος από ό,τι ήταν σε παλαιότερες δεκαετίες. Ας πούμε, ο συνδικαλισμός ατροφεί στη Δυτική Ευρώπη, ενώ παλιά μπορούσε να αρθρώσει τέτοια αιτήματα και ζητήματα. Όμως αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γιατί όταν θα εκδηλωθούν, νομίζω ότι θα εκδηλωθούν με ανεξέλεγκτο τρόπο και οι πολιτικές ελίτ δεν θα ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτές τις εκδηλώσεις και να τις χειριστούν. Οπότε νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η καρδιά του προβλήματος. Έχετε δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η μόνη σταθερά για την ώρα και στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό το περίφημο God Save the Queen. Έτσι, κύριε Καζαμία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας, να το πω αυτό για τους ακροατές, ο οποίος είναι καθηγητής και διευθυντής του Τμήματος Σπουδών Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Επίσης και εσείς. Γεια χαρά. Γεια σας.